Τις καθημερινές του περιπολίες στο θερμαϊκό κόλπο επανεκκίνησε το ειδικό απορριμματοφόρο σκάφος Ποσειδών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με διπλή αποστολή και στόχο. Πέρα από το συνηθισμένο ρόλο που έχει για να καθαρίζει το θερμαϊκό, το κομμάτι θερμαϊκού βέβαια που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο το παραλιακό και μαζεύει τους επιφανειακούς ρήπους, το επόμενη αποστολή του, κάτι για το οποίο ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, θα έχουμε μια διαρκή συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του, που οδηγεί πολλές φορές στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Θα έχουμε έλεγχο διαφόρων παραμέτρων, φωτοχημικών και άλλων παραμέτρων των υδάτων του νερού του θερμαϊκού, οπότε θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια εικόνα για τους λόγους που προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Η αναβάθμιση του σκάφους έγινε με χορηγία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ η Δημοτική Αρχή έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα, αυξάνοντας κατακόρυφα τη δαπάνη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε αργό, χορηγό, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που διέθεσε ένα ποσό 50.000 ευρώ. Απ' την άλλη πλευρά καταφέραμε την αναμόρφωση του προπολογισμού να επισκευάσουμε το σκάφος, ξοδέψαμε γύρω στις 40.000 ευρώ και προχωρήσαμε σε μια προγραμματική σύμβαση 80.000 ευρώ με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που μεταφέρουν όλη την τεχνογνωσία και θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να έχουμε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για το πρόγραμμα αυτό της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του θερμαϊκού. Οι πληροφορίες που θα συλλέγει το ειδικό σκάφος του Δήμου μπορεί να μην λύνουν το πρόβλημα, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή, ώστε σε συνεργασία και με άλλους φορείς να αξιοποιούνται κατάλληλα προς όφελος του θαλάσσιου μετόπου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τα μέσα που διαθέτει κάνει αυτή την προσπάθεια σε κάποιο βαθμό για να δίνει βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται, αλλά από την άλλη πλευρά για να πιέσει τους φορείς εκείνους που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν και να βοηθήσουν στο να υπάρχει μια μέρημνα για την ποιότητα των νερών του θερμαϊκού που είναι ό,τι καλύτερο έχει η πόλη μας.